Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι σήμερα εδώ στη χώρα από την επίσκεψη του Περιφερειάρχη της Πελοποννήσου του κ. Παναγιώτη Νίκα, διότι υπεγράφει η απόφαση ένταξης του Μουσείου της χώρας στο Περιφερειακό Πρόγραμμα. Είναι πραγματικά για μας το επιστέγασμα και η ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος της περιοχής για πολλές δεκαετίες. Πιστεύουμε ότι αυτό το έργο θα σηματοδοτήσει μια νέα πορεία για την περιοχή της χώρας, μια πορεία που θα έχει στόχο την ανάπτυξη, μια πορεία που ενισχύει τον πολιτισμό, μια πορεία που ενισχύει την επισκεψιμότητα της περιοχής αυτής που πραγματικά θέλουμε να γίνει κύτταρο πολιτισμού και κύτταρο ανάπτυξης. Επίσης, ήρθαν πολύ σημαντικές ανακοινώσεις και για το δρόμο Ολλαδά χώρα, αλλά και για όλα τα άλλα οδικά δίκτυα της ευρύτερης περιοχής που συνδέουν τη χώρα με τις υπόλοιπες περιοχές. Πραγματικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους αυτούς που χρόνια προσπάθησαν και πραγματικά πίστεψαν σε αυτό το έργο και εμείς με σκληρό αγώνα και με συνεργασία με τον Περιφερειάρχη και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού πετύχαμε τους στόχους μας. Σιγά σιγά πετυχαίνουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για την περιοχή της χώρας. Έτσι, μετά την οριστική ένταξη για την κατασκευή του καινούργιου μουσείου της χώρας. Τις 7 Σεπτέμβρη έχουμε τη δημοπράτηση του πολυχώρου πολιτισμού, προϋπολογισμού 600.000 που θα γίνει εδώ στη χώρα. Την υπογειοποίηση ένα έργο αξίας περίπου 500.000 που εκτελείται αυτή τη στιγμή, καθώς και την ανάπτυξη και την βελτίωση και το άνοιγμα πλέον των κατασκηνώσεων του Κεφαλόβρεσου, αποδεικνύουμε εμπράκτως ότι για τη Δημοτική Αρχή η περιοχή της χώρας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Σας ευχαριστώ πολύ που σήμερα τιμήσατε όλοι εδώ με την παρουσία σας. Πραγματικά αυτή τη συγκέντρωση, η οποία πιστεύω μας γεμίζει χαρά, αισιοδοξία, δύναμη να συνεχίσουμε για ένα καλύτερο αύριο. Κύριε Μάρκε, κάτι άλλο. Πλησιάζουμε στο τέλος της τουριστικής σεζόν. Κάντε μας έναν απολογισμό πώς κινείται η περιοχή και γενικά και με τον COVID, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Κοιτάξτε να δείτε, η περιοχή τουριστικά έχει πάει πολύ καλά σε σχέση των αναλογιών που έχουμε και των προβλημάτων που έχουμε. Πιστεύουμε ότι θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα τα υγειονομικά που παρουσιάζονται με μια κοινή προσπάθεια όλων και πιστεύω ότι η σεζόν, εάν δεν υπάρχουν θεματικές αλλαγές υγειονομικά, θα συνεχιστεί τουλάχιστον για 1,5 μήνα ακόμα. Γιατί κόσμο μπορούμε να πούμε, δηλαδή γενικά αναπεριοχή. Αναπεριοχή, κοιτάξτε, αν ξεκινήσουμε από τα Βουνάρια, Κορώνη, Φινικούντα, Μεθόνη, Ρωμανού, χώρα, όλη αυτή η περιοχή, Πύλος, πραγματικά έχει αγγίξει την μεγαλύτερη πληρότητα που είχε ποτέ η περιοχή. Έφτασε στο ύψος. Να καταλάβετε, γιατί εμείς μετρούμε, έχουμε κάποιους δικούς μας παραμέτρους που μετρούμε τον κόσμο, μπορεί να μιλάμε και για κόσμο αυτή τη στιγμή που υπερβαίνει τις 40.000 στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό το βγάζουμε από τις καταναλώσεις του ύδατος. Νομίζω ότι λέμε νούμερα απίστευτα. Τα νούμερα είναι πραγματικά. Είναι από την κατανάλωση του ύδατος που έχουμε και από τα απορρίμματα τα οποία συλλέγουμε. Υπάρχουν ορισμένοι παράμετροι που είναι αδιάψευστοι. Άρα υπάρχει πραγματικά μια ικανοποίηση και φαίνεται ότι πλέον η Μεσσηνία οδηγείται σε μια άλλη εποχή και ειδικά ο Δήμος Πύλου Νέστορος, ένας Δήμος ο οποίος είναι και αγροτικός και τουριστικός συνάμα, μπορεί να λέει ότι σε λίγα χρόνια θα είναι από τους πιο αναπτυσσόμενους, τους πιο δυναμικούς Δήμους της περιφέρειας Πελοποννήσου και γιατί όχι και της χώρας μας.